Πάμε γρήγορα να δούμε τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί με την κυρία Χριστίνα Πολίτη. Τη γνωστή κοσμικογράφο, η οποία ήταν να τη δούμε στην εκπομπή της Αντελίνας Βαρθακούρη και του Χάρη Βαρθακούρη στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Σας ενημερώσαμε εμείς πρώτοι εδώ την Παρασκευή ότι γινόταν ένα έκτακτο συμβούλιο με τη διοίκηση του Sky, ώστε η κυρία Πολίτη να μην εμφανιστεί στην εκπομπή. Εν τέλει, αυτό που είπαμε, και έγινε. Ναι. Οι πληροφορίες μας επιβεβαιώθηκαν περίτρανα. Πάμε να δούμε τι είπε η Αντελίνα, και ο Χάρης για την μη εμφάνιση της κυρίας Χριστίνας Πολίτη στην εκπομπή τους. Να δούμε το βίντεο, παρακαλώ. Όπως είχατε πληροφορηθεί από τα μέσα το τελευταίο διάστημα, πιθανόν γνωρίζετε ότι η Χριστίνα Πολίτη είναι συνεργάτης της εκπομπής μας και πιθανόν πιστεύατε ότι θα είναι εδώ σήμερα. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Όμως η Χριστίνα Πολίτη, λόγω κάποιου προσωπικού θέματος με όλο αυτό που έχει προκύψει με τον Κώστα Σπυρόπουλο, ο οποίος είναι σύντροφός της, δεν θα είναι στην παρέα μας αυτό το διάστημα. Θα ήθελα να σταματήσουμε αυτό το θέμα εδώ. Σήμερα δεν είδαμε την Χριστίνα Πολίτη. Ποια είναι η ενημέρωση που έχετε εσείς και αν θα τη δούμε στα επόμενα Σαββατοκυριακά? Η Χριστίνα, ξέρατε πολύ καλά όλοι σας ότι είναι στην ομάδα μας, είναι στην εκπομπή. Είναι πολύ φυσιολογικό, θεωρώ, να μην εμφανιστεί, διότι έχει να διαχειριστεί ένα προσωπικό της θέμα. Είναι σύντροφος του Κώστα Σπυρόπουλου. Δεν συνηθίζω και δεν θα το κάνω ποτέ να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Θεωρώ πως τώρα η θέση της είναι με τον εαυτό της και να δει πώς θα πρέπει να διαχειριστεί αυτό της το θέμα. Είναι μέρος της εκπομπής και θα δούμε. Είδαμε και ότι στους τίτλους έναρξης εκπομπής δεν υπήρχε το όνομα της κυρίας Πολίτη. Αυτό δεν το γνωρίζω γιατί δεν το πρόλαβα, όμως από τη στιγμή που η Χριστίνα δεν ήταν σήμερα εδώ, μπορεί να μην μπήκε ακριβώς γιατί δεν ήταν σήμερα εδώ. Ήταν η Χριστίνα σε πρόβα, δεν είχε βγει το θέμα του κύριου Σπυρόπουλου. Δεν θα μπορούσε η Χριστίνα, δηλαδή τι θα λέγαμε ένα θέμα και μετά η Χριστίνα θα καθόταν και θα γελούσε. Δηλαδή το θεωρώ κουτό, αν μου επιτρέπετε. Το άλλο Σαββατοκύριακο ή αύριο, ή το άλλο Σαββατοκύριακο, θα τη δούμε την Χριστίνα Πολίτη? Παιδιά, όσο είναι, να σας πω εγώ, όσο είναι σε εξέλιξη το ζήτημα, η Χριστίνα δεν θα είναι στην εκπομπή μαζί μας. Άρα, ας αφήσουμε τη Χριστίνα στην ησυχία της, ας κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, όπως θα έκανε η κάθε γυναίκα, αν τη συνέβαινε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρουμε τίποτα, η δικαιοσύνη έχει το λόγο, δεν ξέρει κανείς τίποτα. Όσο είναι σε εξέλιξη, δεν πρόκειται να τη δούμε. Δηλαδή, το θέμα θα παραμείνει σε εξέλιξη. Άρα, από ό,τι φαίνεται, δεν πρόκειται να τη δούμε. Πάμε να δούμε, γιατί έβγαλε και μια ανακοίνωση πριν από λίγο, μέσω του κυρίου Νίκου Αγαπηνού, του δικηγόρου της. Για πες μας. Η ανακοίνωση, λοιπόν, λέει αναλυτικά ότι η δικηγορική μας εταιρεία, γιατί την βγάζει η δικηγορική εταιρεία του κ. Αγαπηνού, έχει αναλάβει την εκπροσώπηση της κυρίας Χριστίνας Πολίτη, η οποία τον τελευταίο καιρό έχει γίνει αποδέκτης αρνητικών σχολείων που σχετίζονται με τις καταγγελίες σε βάρος του συντρόφου της που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Ευιστούμε την προσοχή για λογαριασμό της εντολέως μας ότι δεν πρόκειται να ανεχθούμε και απαγορεύουμε οποιοδήποτε σχόλιο σε σχέση με τα ανωτέρω θέματα στο πρόσωπο της κυρίας Πολίτη και ακόμα περισσότερο σε σχέση με το ανήλικο παιδί της. Σας καθιστούμε σαφές ότι σε περίπτωση επανάληψης οποιοδήποτε σχολείου στο πρόσωπο της κυρίας Πολίτη και του ανήλικου παιδιού της θα υπάρξει άμεσα προσφυγή στα ποινικά και αστικά δικαστήρια. Μάλιστα, πάμε να δούμε τώρα σεβόμενη και εμείς διαμαρτυρία της, εξώδικη διαμαρτυρία της.